Και ενώ, κυρίες και κύριοι, ακόμη ο κόσμος παραμένει σοκαρισμένος από την αγριότητα της επίθεσης των τζιχαντιστών στο συναυλιακό χώρο στη Μόσχα, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, η προσοχή πέφτει πλέον στο Κρεμλίνο και πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα αντιδράσει. Τα πρώτα σημάδια ήταν εμφανές εξάλλου, πως εμπερίχαν οργή λίγο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, αφού ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αφενός ξεκαθάρισε πως στο θάνατο η Μόσχα θα απαντήσει με θάνατο, αφετέρου δεν παρέλειψε, πριν γίνει γνωστή τουλάχιστον η ταυτότητα των δραστών, πως εάν κρύβεται η Ουκρανία πίσω θα την αφανίσουν. Μαζί μας ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις επόμενες κινήσεις, το σκεπτικό με το οποίο θα λειτουργήσει ενδεχομένως και ο Πούτιν, γιατί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρεάζουν το παγκόσμιο χωριό. Κύριε Τσιριγότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και θα θέλαμε να μας πείτε, έτσι όπως τα πράγματα εξελίσσονται και επί της ουσίας φωτογραφίζεται η Ουκρανία, γιατί φέρεται και ως πληροφορία ότι τους τρομοκράτες αναμενόταν να τους υποδεχθούν στην Ουκρανία και εκεί εντοπίστηκαν στα σύνορα με την Ουκρανία και ότι πίσω από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα κρύβονται οι Ουκρανοί. Τι βλέπετε να γίνεται το επόμενο διάστημα? Ήδη εξάλλου το Κίεβο φέρεται να δηλώνει πως μάλλον τα πράγματα δείχνουν προβοκάτσια και ότι ενδεχομένως η Μόσχα έχει δημιουργήσει αυτό το περιστατικό για να δικαιολογήσει στη συνέχεια κινήσεις της. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές τις οποίες μπορεί να αναλύσει κάποιος αυτό το φαινόμενο, τη διεθνή τρομοκρατία, και κυρίως μιλάμε για το κομμάτι που αφορά την εθνική και διεθνή ασφάλεια. Mm-hmm. Στην περίπτωση λοιπόν τώρα της Μόσχας, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την εθνική ασφάλεια για την ίδια τη Ρωσία, για τον ίδιο τον Πούτιν. Υπό την έννοια ότι βλέπουμε υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις ύποπτοι, οι οποίοι εισέρχονται σε ένα θέατρο, προκαλούν ένα επεισόδιο, θα λέγαμε, που έχει 140-150 νεκρούς, προκαλούν σοκ θεδαίως στη ρωσική κοινωνία. Αυτό λοιπόν τι αντικατοπτρίζει? Αντικατοπτρίζει μια προσπάθεια η οποία γίνεται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να μπορέσουν να αποτρέψουν φαινόμενα τρομοκρατίας, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό. Από την άλλη, βέβαια, εάν αυτοί οι τέσσερις ύποπτοι ή οι περισσότεροι που θα συλληφθούν έχουν υποκινηθεί από κάποιο τρίτο κράτος, είναι απλά κάποιοι Ρώσοι που εναντιώνονται στο καθεστώς του Πούτιν, είναι απλά κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αναδειχθούν ως ήρωες, ως οτιδήποτε, δηλαδή κάποιου κινήματος εθνικιστικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν το πώς αντιδράσει η Μόσχα από εδώ και στο εξής εξαρτάται από τα εξής, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά σημεία. Το πρώτο είναι να ανακαλύψει ποιος είναι ο υπεύθυνος πίσω από αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει υποκινήσει αυτή την τρομοκρατική επίθεση, δεν μπορεί να σχεδιαστεί κάποια στρατηγική. Βέβαια, ο Πούτιν έχει εξαγγείλει ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και όποιο κράτος βρίσκεται πίσω από αυτό το συμβάν, και βέβαια οι ίδιοι οι δράστες θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι κάτι το οποίο βέβαια θα το δούμε και στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Και συνδέεται με το γεγονός ότι μιλάμε για έναν ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, είτε είναι Ρωσία, είτε Ηνωμένες Πολιτείες, είτε είναι Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Αμερικανοί έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα σε διαφορετικά περιφερειακά υποσυστήματα, και βέβαια εδώ υπάρχει μια στρατηγική κατατριβής του αντιπάλου. Αυτά λοιπόν τώρα τα επεισόδια μικρής κλίμακας, τα οποία προκαλούν βέβαια εντυπωσιασμό, αλλά δεν προκαλούν κάποιο κόστος στη Ρωσία. Πέρα από το θάνατο 140-150 ατόμων, δεν μιλάμε για κάποιο κόστος αναπόφευκτο για τη Ρωσία ή για οποιοδήποτε άλλο κράτος. Από εκεί και μετά, βέβαια, θα πρέπει να εξηγήσουμε το τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες μήνες, τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών θα δούμε ότι θα εντατικοποιείται. Τα φαινόμενα αυτά, τα διεθνικά φαινόμενα, η διεθνής τρομοκρατία, υποκινούνται, υποθάρτονται από συγκεκριμένα κράτη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι μετέωρο. Και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση δεν οργανώνεται και τόσο εύκολα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό στη Μόσχα μέσα να κάνεις ένα τέτοιο χτύπημα. Είναι, ναι, πλήγμα, αλλά είναι πλήγμα περισσότερο και στο ηθικό και στη δυναμική, έτσι, ναι, των μυστικών υπηρεσιών.
Στον Γόητρο και στον Κύρος περισσότερο, μια μεγάλη δύναμη. Αλλά κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να μιλάμε για τέσσερα άτομα τα οποία είναι ψυχιατρικά, θα λέγαμε, νοσούν ψυχιατρικά, και τα οποία πήγαν στο θέατρο να κάνουν μια δική τους παράσταση. Έτσι. Δεν μπορούμε αυτό να το εκτιμήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο προκαλεί κόστος στη Ρωσία, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά ανά τον κόσμο. Δηλαδή, ξέρετε, παντού. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτό το οποίο έχει οσμή Γάζας, Ισραήλ, να το πούμε και έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα μέτωπα στον πλανήτη, και είδαμε πως λειτουργήσε και εξακολουθεί να λειτουργεί το Ισραήλ, ενδεχομένως λειτουργήσει ως δεδικασμένο για τη Ρωσία να κάνει κάτι αντίστοιχο, εφόσον το αποδώσει κάπου με τα όποια στοιχεία ανακαλύψει, των οποίων η ακρίβεια ελέγχεται πάντα, έτσι, μυστικές υπηρεσίες τώρα, πού, ποιος εξακρίβωσε τι, με ποιον και πώς. Εδώ λοιπόν έχετε δίκιο, κύριε Προπονητή, σε αυτό που λέτε, ότι υπάρχει μια αιτιολόγηση. Μπορεί αύριο ο Πούτιν να το χρησιμοποιήσει ως αιτιολόγηση για να ενισχύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πράγμα όμως το οποίο δεν νομιμοποιείται. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πήγανε τέσσερα άτομα και προκαλέσανε ένα πλήγμα σε ένα θέατρο, σε μια μουσική σκηνή, σε μια παράσταση. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα κράτος για να διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο σε ένα τρίτο κράτος. Γιατί σας είπα και από την αρχή ότι τα διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα δεν προσδιορίζονται χωρογεωγραφικά, δηλαδή δεν εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο κράτος, δεν έχουν συγκεκριμένες βάσεις, δεν έχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος, δραστηριοποιούν άντε τον κόσμο. Και σε κάθε περίπτωση έγινε αμέσως ανάληψη ευθύνης, κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως έγινε προσπάθεια να ξεκαθαρίσει από την αρχή ποιοι ευθύνονται γιατί, το οποίο βέβαια ελέγχεται ως προς την ορθότητά του και την ακρίβεια. Εγώ θέλω να ανοίξουμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Τσιριγότη, και να μας εξηγήσετε και προς αυτό τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί σίγουρα οι μυστικές υπηρεσίες, τα διάφορα κέντρα πληροφοριών έχουν εκείνες τις πληροφορίες και αναλόγως τα κράτη φέρονται. Βλέπουμε την Ευρώπη ολόκληρη, ειδικότερα τη Γερμανία, να λαμβάνει μέτρα εδώ και αρκετό καιρό. Την Ευρώπη ολόκληρη να αναζητά πόρους και την αμυντική της θωράκιση απέναντι σε μία Ρωσία. Και την ίδια στιγμή σε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που δείχνουν, κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει κάτι, δείχνουν Τραμπ. Να πούμε το εξής τώρα, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγες μέρες προσδιορίσε ότι οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικής ισχύως του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα σημάνει ένα ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό το διευθύνει, μια αποτρεπτική απειλή. Το δεύτερο στοιχείο, όσον αφορά δηλαδή την Γερμανία, αυτό το οποίο θίξατε, η Γερμανία επανεξοπλίζεται ενεργά, δραστηριοποιείται δηλαδή σε ένα κομμάτι το οποίο βρισκόταν, θα λέγαμε, υποχειμερή ανάρκη για αρκετά χρόνια. Και τώρα λοιπόν αναλαμβάνει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι η ατμομηχανή, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης και τώρα θα γίνει μια υπερδύναμη στρατιωτικά στην Ευρώπη, άρα θα δημιουργήσει διλήμματα ασφαλείας για τους ίδιους Ευρωπαίους. Γιατί ιστορικά υπήρχε το γερμανικό ζήτημα, το οποίο τώρα με τη διάλυση της Γερμανίας με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το διαμελισμό της σε δύο κομμάτια χωρογεωγραφικά, το γερμανικό ζήτημα πάβει να υφίσταται σε έναν βαθμό. Από εκεί και μετά όμως οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι Ρώσοι βλέπουν ότι τώρα που ενισχύεται στρατιωτικά η Γερμανία, γιατί είναι η πρώτη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη, οπότε αν γίνει και η πρώτη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, άρα αυτό δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας για τους υπόλοιπους. Για τους Γάλλους, για τους Βρετανούς, για τους Ρώσους. Οπότε βέβαια το συλλογιστικό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι να δημιουργήσει ένα σχετικό ανάχωμα απέναντι στη Ρωσία μέσω της Γερμανίας. Από την άλλη, βέβαια, η στρατηγική που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ είναι τελείως ανορθολογική. Γιατί προσπαθεί να στραγγαλίσει μια υπερδύναμη στον ίδιο της το χώρο, δηλαδή τη στερεί από τη Ρωσία το ζωτικό χώρο που έχει. Και αυτό λοιπόν αναπόδραστα οδηγεί σε μια σύγκρουση ολοκληρωτική σε βάθος χρόνου. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν είναι καλή η Ιωνή. Κύριε Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.